Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων Blue Sky με τη Λίνα Κλίκ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας Παπανδρέου. Όλες οι αντιδράσεις. Αναδιατάξεις στα πράσινα στρατόπεδα, πόλεμος υπογραφών και μπαράζ διαβουλεύσεων. Όλο το παρασκήνιο. Επανεμφάνιση Τσιόδρα. Τι είπε για τους εμβολιασμούς. Πόσοι θα ήταν οι επιπλέον θάνατοι και οι διασωληνώσεις εάν δεν υπήρχαν τα εμβόλια. Κόκκινη όλη η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλία. Ασφυξία στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Με κορονοϊό ένα ολόκληρο χωριό στην Άουσα. Νέα μέτρα στο τραπέζι. Ξεκίνησε σε φορτισμένο κλίμα η δίκη για το βίαιο θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου. Συγκλονιστικές καταθέσεις των γονιών του και του αδελφού του. Την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του κινήματος αλλαγής ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Γιώργος Παπανδρέου, ο πρώην Πρωθυπουργός. Μετά την επιστροφή του από την Κωνσταντινούπολη, μετέβη στο Ίδρυμα Γεώργιος Παπανδρέου και συσκέφθηκε με τους συνεργάτες του. Περίπου στις 7 το απόγευμα, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη Φόφη Γεννηματά, την οποία ενημέρωσε για την απόφασή του και εκείνη από τον Ευαγγελισμό που νοσηλεύεται του ευχήθηκε καλή επιτυχία, όπως έκανε και με τους άλλους υποψηφίους. Η Δημοκρατική Παράταξη χρειάζεται να ξαναγίνει μεγάλη. Να συμπορευτεί με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη και τον κόσμο που επανέρχονται δυναμικά. Αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για την ηγεσία του κινήματος και θα συμβάλλω με όλες μου τις δυνάμεις για να ξαναγίνει η παράταξή μας μεγάλη και ισχυρή. Πρωταγωνιστής και πάλι των εξελίξεων. Καταλήτης για τη διαμόρφωση μιας προοδευτικής πρότασης διακυβέρνησης. Παράταξη ικανή να απαντήσει αποτελεσματικά στη συντήρηση. Καλώ όλους τους δημοκράτες και προοδευτικούς πολίτες να μετατρέψουμε αυτή τη διαδικασία σε μια γιορτή δημοκρατίας, γιορτή συμμετοχής. Για την απόφασή μου έχω ενημερώσει την Πρόεδρό μας, τη Φόφη Γεννηματά και την Αρμόδια Επιτροπή. Την υποψηφιότητά του είχε προαναγγείλει ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου με δήλωσή του στην Κωνσταντινούπολη πριν επιστρέψει στην Αθήνα. Οι υπόλοιποι διεκδικητές της ηγεσίας συνεχίζουν πάντως κανονικά την δραστηριότητά τους. Ο Παύλος Γερουλάνος και ο Παύλος Χριστίδης συνεχίζουν τη συλλογή υπογραφών, ενώ ο Ανδρέας Λοβέρδος δήλωσε ότι δεν διανοήθηκε ποτέ το ενδεχόμενο απόσυρσης. Το μεσημέρι, ο Βασίλης Κεγκέρογλου ανακοίνωσε ότι κατέθεσε 6.837 υπογραφές που στηρίζουν την υποψηφιότητά του. Πάντα δουλεύω για την προσπάθεια να κάνουμε αλλαγές στη χώρα μας. Πάντα δουλεύω για μια μεγάλη παράταξη προοδευτική που χρειάζεται η χώρα. Υπάρχουν και εκείνοι που λένε, μα δεν χρειάζεται αυτό το Πασόκ, αυτό το κοινάλι, έχει τελειώσει. Που νομίζω ότι αντίθετα είναι η ώρα που πρέπει ξανά να αναδειχθεί ως βασική σημαντική δύναμη προόδου για τη χώρα μας. Δεν πιστεύω ότι ένας άνθρωπος που έχει κάνει αυτή την πορεία θα θελήσει να κάνει κάτι άλλο. Δικαίωμά του όμως. Έχω βιογραφικό ενότητας. Αυτό για μένα είναι μια βεβαιότητα. Και ο πολίτης το ξέρει αυτό για μένα. Θα το ρωτάτε και άλλους όμως αυτό. Όταν λήξει η εκλογή ηγεσία στο κίνημα αλλαγής, σε πυκνό χρόνο να δουλέψουμε εντατικά για να ξανακάνουμε τη μεγάλη παράταξη σε σύντομο χρόνο. Τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη σε σύντομο χρόνο έτοιμη να αναλάβει τις ευθύνες της. Πιστεύω ότι χρειάζεται ένα restart, να καλωσορίσουμε μια νέα εποχή, ανοιγοκλίνοντας τον διακόπτη και βάζοντας νέους όρους στην εποχή η οποία ανοίγεται μπροστά μας. Για μένα οι πολλές υποψηφιότητες είναι καλό. Είναι κρίμα να λέμε τώρα θα μπει ο ένας, θα βγει ο άλλος, δεν είναι αυτό, είναι απαξιώνουμε τη διαδικασία. Η υποψηφιότητα, παραδείγματος χάρη του Γιώργου Παπανδρέου, έχει κανείς αμφιβολία ότι αλλάζει τα δεδομένα, αν διασφαλίσουμε την ενότητα και αν διασφαλίσουμε ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές πάμε όλοι μαζί. Λοιπόν, καλώς ορίζω στο σημείο αυτό. Ανδριάννα Ζαρακέλη, Ελένη Καλογεροπούλου καλησπέρα. Και Αλφόνσο Βιτάλη. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, για να πάρουμε από τις κυρίες της συντροφιάς το πρώτο σχόλιο. Δεν είναι ότι πέσαμε από τα σύννεφα, το περιμέναμε, Ανδριάννα. Λοιπόν. Ναι. Εγώ θα ξεκινήσω με το ερώτημα που απευθύνει ο κύριος Κεγκέρογλου. Μάλλον νομίζω ότι ψάχνουμε την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Αλλάζει πραγματικά πλέον τα δεδομένα η υποψηφιότητα του κύριου Παπανδρέου? Δεδομένο είναι και η απάντηση είναι ναι.
Πρόσεξα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη δήλωση την οποία επέλεξε ο κ. Παπανδρέου να κάνει και την σημειολογία των λέξεων που αποφάσισε να χρησιμοποιήσει και βέβαιως τη σημειολογία της εικόνας αλλά και της τοποθεσίας από την οποία επέλεξε να κάνει την συγκεκριμένη δήλωση, την ανακοίνωσή του, δηλαδή της υποψηφιότητάς του για την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής. Το Νέα Αλλαγή, το οποίο νομίζω ότι ακούσαμε τον κ. Παπανδρέου, είναι ένα, κάτι μας θυμίζει, γνώριμο, προστίθεται και το Νέα και φανταζόμαστε όλοι ότι κάπου εκεί θα κινηθεί και προεκλογικά ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επίσης, εμένα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, φαντάζομαι και σε εσάς, το ότι μιλώντας για το κίνημα, απέφυγε να μιλήσει για το κίνημα αλλαγής. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει κάτι διαφορετικό, δηλαδή αν σημαίνει ότι αυτό θα δούμε κάτι... Αυτό έρχεται και κολλάει σε αυτό που είπες, Ανδριάννα, ότι επέλεξε το Ίδρυμα Παπανδρέου για να κάνει την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του. Κάτι σηματοδοτεί όλο αυτό. Και αυτό κάτι σηματοδοτεί και ο ίδιος ήθελε να δείξει με την επιλογή του ότι ξεκινά από τις ρίζες πλέον του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν... Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε και στη συνέχεια, παρακολουθώντας τον σε αυτή την πολύ μικρή προεκλογική περίοδο. Μίλησε για την πολύ μεγάλη δημοκρατική, πολύ μεγάλη προοδευτική παράταξη. Ο κ. Παπανδρέου αυτό το οποίο έδειξε ξεκάθαρα σήμερα είναι ότι κατεβαίνει βεβαίως στις εκλογές για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ με έναν και μοναδικό σκοπό, να κερδίσει τις εκλογές, Λίνα. Θα δούμε το τι θα γίνει στη συνέχεια με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Γιατί είναι ένα ερώτημα το τι θα γίνει από εδώ μέχρι να φτάσουμε στην 5η του Δεκέμβρη. Βεβαίως. Ελένη. Εγώ θα ξεκινήσω από το τελευταίο το οποίο ανέφερε η Αντριάννα, δηλαδή την αναφορά του Γιώργου Παπανδρέου στην προοδευτική παράταξη. Λέγοντας ότι θα συμπορευθεί και με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη και στον κόσμο. Εγώ θεωρώ ότι με αυτή την αναφορά ο Γιώργος Παπανδρέου δίνει το ιδεολογικό στίγμα αυτής της μάχης την οποία θα δώσει, καθώς πρέπει να επισημάνουμε ότι όλοι οι υποψήφοι πρόεδροι έχουν το δικό τους ιδεολογικό στίγμα. Θα λέγαμε μάλιστα ότι τη συγκεκριμένη στιγμή υπάρχει μία... πάλι ανάμεσα στην κεντροδεξιά και στην κεντροαριστερά. Έρχεται λοιπόν ο κύριος Παπανδρέου. Εγώ θα σας έλεγα με κάποιο τρόπο να βάλει λίγο τα πράγματα στη θέση τους. Άκουσα προηγουμένως όμως και τη δήλωση του κυρίου Καστανίδη, ο οποίος κινείται ιδεολογικά στον ίδιο χώρο με τον κύριο Παπανδρέου. Και ο κύριος Καστανίδης λοιπόν αναφέρθηκε στην προοδευτική παράταξη, στον προοδευτικό χώρο. Εγώ θεωρώ λοιπόν ότι από τη στιγμή που ο Γιώργος Παπανδρέου ανοίγει τα χαρτιά του, λέει το τι επιδιώκει, το τι θέλει να κάνει, προφανώς ήταν πολύ σωστή η επισήμανση της Αντριάννας ότι ανέφερε μόνο το κίνημα, δεν είπε το κίνημα αλλαγής, στην πραγματικότητα δηλαδή... Όλοι ξέρουμε ότι όταν λέγαμε στο παρελθόν κίνημα αναφερόμασταν στο ΠΑΣΟΚ. Προσπαθεί να δείξει ότι αυτός είναι ο εγγυητής της αναβίωσης του μεγάλου παραδοσιακού ΠΑΣΟΚ. Ότι αυτός με το όνομα που έχει, μάλιστα, την ιστορία που έχει, μπορεί να ξανακάνει μεγάλο το ΠΑΣΟΚ, όχι το κίνημα αλλαγής. Εγώ κρατώ αυτό που λέει η Ελένη Αλφόνσε και σε άφησα τελευταίο στη λογική ότι και οι ΕΣΧΑΤΗ έσονται πρώτοι, γιατί έχεις το πολύ ρεπορτάζ, το οποίο το διακονείς χρόνια. Από αυτό το τελευταίο που είπε η Ελένη, θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις. Πρώτον, ότι ο πρώτος που μίλησε για επιστροφή στο ΠΑΣΟΚ ήταν ως υποψήφιος ο κύριος Ανδρέας Λοβέρδος. Και μάλιστα υπήρχαν και αρκετοί μέσα στο κίνημα αλλαγής, οι οποίοι μάλλον τον βάζανε απέναντι λέγοντας ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Δεύτερον, ότι ο κύριος Παπανδρέου, ο οποίος μιλάει για τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη κλπ, έρχεται πλέον να τη διεκδικήσει ως πρόεδρος του Κηδισσό. Και το τρίτο που μας θύμισε ο κύριος Παπανδρέου είναι την αγάπη που έχει στη συμμετοχική δημοκρατία. Δηλαδή ξαναθυμηθήκαμε ορολογίες που ήταν της πολιτικής μόδας πριν μία δεκαετία. Έτσι για να κάνω μια εισαγωγή και να μου πεις μετά το εσωτερικό. Στο εσωτερικό όταν πρώτα διεκδίκησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ,
ήταν με τη λογική της συμμετοχικής διαδικασίας. Mm-hmm. Τότε τουλάχιστον στα χαρτιά μας είχαν πει ότι ήταν πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη. Κάπου εκεί δεν ήταν. Του βγήκε. Ναι, κάνω μαζί ρεπορτάζ για τρία. Κάπου εκεί. Αλφόνσο. Το θέμα είναι το εξής. Ότι για να δούμε τα πράγματα αμιγώς πολιτικά, ο κύριος Παπανδρέου το έκανε και το Σάββατο, αν θυμάμαι καλά. Η πρώτη του δήλωση ήταν το Σάββατο που έκανε την προθέρμανση. Δίνει πολύ μεγάλη σημασία και σε αυτή τη δήλωσή του τη σημερινή, στην φυσιογνωμία και την πολιτική της παράταξης, του κινήματος, αυτού του πράγματος, εν πάση περιπτώσει, του οποίου θέλει να ηγηθεί. Είναι σαφής και στις λέξεις που χρησιμοποίησε. Θα φτάσω και εκεί. Δίνει πολύ μεγάλη σημασία, έχει πολύ μεγάλη σημασία οι λέξεις που χρησιμοποιεί και σήμερα, δηλαδή νέα αλλαγή, μεγάλη προοδευτική δημοκρατική παράταξη, προοδευτική πρόταση εξουσίας και μία προοδευτική παράταξη, μία προοδευτική διακυβέρνηση απέναντι στη συντηρητική. Mm-hmm. Βάζει σαφείς γραμμές, δίνει μία φυσιογνωμία, τώρα τι θα κρίνει ο κόσμος σε εκλογές και τι θα κάνει μια άλλη ιστορία. Πάντως είναι σαφές αυτό το στίγμα και νομίζω ότι όσοι μιλούσαμε στο ρεπορτάζ και στο παρασκήνιο με τους συνεργάτες του κ. Παπανδρέου μας έδιναν αυτό το μήνυμα, ότι έχει μια αμιγώς πολιτική, παλεύει για μια αμιγώς πολιτική φυσιογνωμία και για κάποιες, αυτό που λέγαμε παλιά, διαχωριστικές γραμμές. Δεν είναι ακριβώς οι ίδιες του παρελθόντος, αλλά βάζει κάποιες διαχωριστικές γραμμές και είναι σαφής και στη σημερινή του δήλωση. Τώρα, ας μην ξεχνάμε κάτι. Η μάχη, ειδικά με το ΠΑΣΟΚ, από την ίδρυσή του, μάλλον μετά τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του, ήταν η έννοια της παράταξης. Και αυτό ήταν που κράτησε το ΠΑΣΟΚ ζωντανό και δυνατό και πολλά χρόνια στην εξουσία. Μέχρι που έφυγε η παράταξη και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ όμως. Ορίστε. Μέχρι που έφυγε η παράταξη και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και ο κύριος Τσίπρας μιλάει για παράταξη, τον ακούσαμε και χθες. Θέλω να πω ότι η έννοια της παράταξης ως κάτι ευρύτερο ενός κομματικού χώρου είναι αυτό το οποίο έχει επανέλθει με ένταση στο πολιτικό σκηνικό. Νομίζω ότι και ο κύριος Μητσοτάκης μιλάει και η Νέα Δημοκρατία μιλάνε πια και κινούνται στη λογική μιας παράταξης. Άρα, αν θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, φαίνεται ότι πάμε σε έναν διπολισμό, όχι δικομματισμό, διπολισμό, με κάτι που θα αποκαλείται δημοκρατική προοδευτική παράταξη και μία άλλη παράταξη που θα αποκαλείται δημοκρατική εκεί. Κεντροδεξιά παράταξη. Να φτάσουμε εκεί, Αλφόνσο, να σε ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Με τις υπόλοιπες υποψηφιότητες, τι πληροφορίες έχουμε? Ο κύριος Παπανδρέου έρχεται και ανατρέπει τα μέχρι σήμερα δεδομένα. Μέχρι το Σάββατο, ξέρω εγώ, όταν ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής. Τώρα, θα πάμε με 7 υποψηφίους μέχρι το τέλος? Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε. Θα έλεγα να περιμένουμε. Έχω ακούσει πάρα πολλές απόψεις. Απ' τη μία ακούω, για σε εισαγωγικά τη βάζω και δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η έκφραση, δελφινάριο, ή ότι οι πολλές υποψηφιότητες έχουν και ένα είδος γραφικότητας μέσα. Από την άλλη, είναι στη λογική αυτών των κομμάτων να υπάρχουν και πολλές υποψηφιότητες. Θέλω να μην ξεχνάμε κάτι. Και η Ελένη και η Ανδριάννα θα το θυμούνται και εσύ, Λίνα. Μιλούσαμε για 8 πρωθυπουργήσιμους επί εποχής Κώστα Σιμίτη και όταν έμπαινε το θέμα της διαδοχής του Κώστα Σιμίτη στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό το θυμάστε. Ναι. Θυμάστε ότι και στην τελευταία αναμέτρηση για την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής ήταν η κυρία Γεννηματά, ήταν ο κύριος Θοδωράκης, ο κύριος Καμίνης, θυμίστε μου και ποια άλλη, ήταν αρκετή υποψηφή. Δεν ευτελίστηκε καμία διαδικασία. Άρα ούτε εδώ και τώρα, Αλφόνσο, θεωρώ ότι θα υπάρξει... υπάρχει μία πολυδιάσπαση, αν θέλεις, αυτό που λέμε το μέτωπο της κεντροαριστεράς. Από εκεί και ύστερα... τα πράγματα είναι λίγο συγκεκριμένα. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι κάποιος από την κεντροαριστερά θα πάει στο δεύτερο γύρο και
Προφανώς. Ελένη, η υποψηφιότητα του κ. Παπανδρέου όμως αλλάζει γενικότερα τα δεδομένα όσον αφορά το τι θα γίνει στη συνέχεια. Δηλαδή, εδώ έχουμε υποψήφιο πλέον για την προεδρία του κινήματος αλλαγής τον κ. Παπανδρέου, ο οποίος ήταν πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του κινήματος πριν να ιδρύσει ένα άλλο κίνημα, του οποίου πρόεδρος είναι τώρα και ξαναδιεκδικεί. Την καλά, Αντρία, να μην με πας αυτά, γιατί έχω να πω όχι, εγώ όχι, σου λέω στην πολιτική ζωή στην Ελλάδα έχουμε ναι. ζήσει τα πάντα. Έχουμε πολιτικό που έριξε μια κυβέρνηση, έκανε ένα κόμμα, ξαναεπανήλθε όχι. και κυβέρνησε. Άλλο σου λέω με ότι το, δεν έχουμε μια δηλαδή, διαδικασία. Δεν έχουμε μια διαδικασία στην οποία υπάρχουν 5 υποψήφοι, που, 6 που διεκδικούν την θέση του Προέδρου για πρώτη φορά. Το ότι πλέον σε αυτή την κούρσα μπαίνει και ο κ. Παπανδρέου διαφοροποιεί το τι θα δούμε στη συνέχεια στις εκλογές του κινήματος. Αλλά θεωρώ ότι δίνει μια δυναμική. Τρεις υποψηφιότητες μαζί με τον κύριο Παπανδρέου, οι οποίες θεωρητικά αντλούν από την ίδια δεξαμενή. Να το δούμε αυτό. Ναι, αυτό λέω. Αυτό έχει ενδιαφέρον. Αυτό είναι το θέμα. Η πολυδιάσπαση των... Να σας πω και κάτι, αν με επιτρέπετε, και με συγχωρείτε κυρίες που σας διακόπτω. Παρακαλώ. Θα πρέπει εδώ να υπολογίσουμε και κάτι άλλο. Ίσως ο κύριος Παπανδρέου, αυτό το βαρύ όνομα, με τα λάθη που έχει κάνει και με την κριτική που μπορεί να δεχθεί από τον καθένα μας, μπορεί να κινήσει πολύ περισσότερο τη λεγόμενη συναισθηματική ψήφο. Τους παλιούς Πασόκους. Κάτι τέτοιο μπορούσε να κάνει και η Φόφη Γεννηματά. Και αυτό ήταν και το μεγάλο της όπλο, ανέμενε στην κούρσα για την ηγεσία. Είναι μία προσέγγιση αυτό το πράγμα. Οι δεξαμενές βεβαίως είναι περισσότερες, αλλά αυτό που είναι ισχυρό είναι το συνέστημα. Θέλω να θυμίσω τη συνέντευξη του Νίκου του Παπανδρέου, ότι σχεδόν ο ελληνικός λαός ήταν Πασόκ κάποτε ή είναι Πασόκ. Είναι ένα ισχυρό συνέστημα. Κυβέρνησε πολλά χρόνια με τα θετικά και τα αρνητικά του. Έχει μια παράδοση πίσω του αυτός ο χώρος. Το τι θα γίνει στις εκλογές, το πώς θα εξελιχθεί σε κομματική μάχη, δεν το ξέρουμε ακόμα. Έχει δίκιο η Ανδριάννα να μιλάει και η Ελένη το είπε για αλλαγή των δεδομένων. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι δεν είναι μόνο αλλαγή δεδομένων στο εσωκομματικό πεδίο. Λέω ενδεχομένως, αυτό δεν το ξέρουμε, θα τα ξέρουμε το Δεκέμβρη. Ενδεχομένως, αν εκλεγεί ο κ. Παπανδρέου, λέω αν, γιατί και άλλοι είναι σοβαρές υποψηφιότητες και ισχυρές και έχουν καλά χαρτιά στα χέρια τους, θα είναι ίσως και ένα ανακάτεμα της τράπουλας στο κεντρικό πολιτικό σωστό, επίπεδο. Σωστό. Αυτό δεν πρέπει να το αγνοήσουμε. Αυτό είναι το σοβαρότερο από ένα σημείο και μετά. Προφανώς, γιατί είναι άλλο αν βγει ο κ. Λοβέρδος, αλλιώς θα κινηθεί το κίνημα αλλαγής και αλλιώς αν βγει ο κύριος Παπανδρέου, ο κύριος Γερουλάνος, ο κύριος Καστανίδης ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, αλλιώς θα πορευτεί το κίνημα αλλαγής με άλλους συσχετισμούς και άλλες συνεργασίες. Και δεν ξέρεις και πώς... Θα το δούμε αυτό, το υπονοεί κιόλας. Αυτά τα πόνερα της εκλογικής διαδικασίας στο κίνημα αλλαγής και το αποτέλεσμα της εκλογής, δεν ξέρουμε πόσο θα επηρεάσει και το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την κυβέρνηση. Γιατί οι αλλαγές των ισορροπιών επηρεάζουν τους πάντες. Τους πάντες. Γι' αυτό λέω ότι όπως το ξεκίνησαν οι δύο κυρίες που είπαν ότι πραγματικά δημιουργούνται νέα δεδομένα, δεν θα τα δούμε μόνο στο σωκοματικό τοπίο, θα τα δούμε και στη συνέχεια στο ευρύτερο πολιτικό πεδίο. Και θέλω να πω κάτι, αν με επιτρέπετε. Ο κ. Παπανδρέου δεν θα ήταν υποψήφιος εάν δεν έφευγε από την κούρσα η κυρία Γεννηματά. Για το γνωστό πρόβλημα, της ευχόμαστε καλή δύναμη και περαστικά της. Αυτό είναι και πληροφορία και ρεπορτάζ. Δεν θα ήταν ο κύριος Παπανδρέου. Ναι. Ο κύριος Παπανδρέου θα έμενε έξω. Θα άφηνε το χώρο πάλι για την κυρία Γεννηματά να διεκδικήσει. Τώρα αν θα στήριζε, μα τι θα ψήφιζε εκείνος στον νοσοκομματική. Προφανώς, ναι. Ναι. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Και θα δούμε. Ένα πράγμα που μέτρησα για να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ είναι το εξής. Οι πολλοί συνεργάτες, οι άνθρωποι, οι φίλοι, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στον Γιώργο Παπανδρέου δίπλα πολλά χρόνια, οι περισσότεροι από αυτούς δεν ήταν θετικοί να ξανακατέβει ο Γιώργος Παπανδρέου. Αυτό που υπερκέρασε τις όποιες αντιρρήσεις και ενστάσεις ήταν το γεγονός το οποίο τέθη από πολλά στελέχη, μεσαία στελέχη τουλάχιστον, και συνδικαλιστές και αυτοδιοικητικούς, ότι εάν υπάρξει ένα τυχές
αποτέλεσμα για το κίνημα αλλαγής, ένα αποτέλεσμα ακόμα του 3-4%, Γιώργο, από σένα θα αναζητήσουμε ευθύνες που την κρίσιμη ώρα δεν έκανες ένα βήμα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μέτρησαν. Και σας λέω ότι τη Δευτέρα το βράδυ ο κ. Παπανδρέου, ο οποίος ξαναζήγησε τα πράγματα, ζήτησε από τους στενούς του συνεργάτες να του δώσουν δύο χαρτιά. Ένα χαρτί με 10 επιχειρήματα γιατί δεν πρέπει να κατέβει και ένα χαρτί με 10 επιχειρήματα γιατί πρέπει να κατέβει. Αντιλαμβάνεστε πλέον ότι τώρα είμαστε μπροστά σε εξελίξεις και πρέπει να περιμένουμε. Ναι, εγώ τώρα όμως θα κάνω κάθε εκλογική διαδικασία. Έχει και τον αναλυτή, τον γερολαδά που λέω εγώ, που μετράει 3 στο λάδι, 3 στο ξύδι, έτσι. Μέχρι χθες, συζητούσαμε και με την Ελένη και με την Ανδριάνα την πιθανότητα απόσυρσης της υποψηφιότητας του κυρίου Γκεγκέρογλου, ο οποίος περίπου το άφηνε και ανοιχτό με έναν τρόπο δικό του. Σήμερα κατέθεσε 6.300 τόσες υπογραφές. Τις είχε έτοιμες εδώ και μέρες. Αυτό τι σημαίνει, ότι λαμβάνουν θέσεις μάχης κάποιοι για το δεύτερο γύρο ή θα ασκηθούν πιέσεις σε κάποια πρόσωπα πριν από την πρώτη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας να αποχωρήσουν και να συμπαραταχθούν με κάποια από τις υποψηφιότητες. Τι λέει το ρεπορτάζ σας? Εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Γκεγκέρογλου το έκανε για να δείξει ότι όταν θα αποσυρθεί και αν αποσυρθεί, όλα δείχνουν ότι θα αποσυρθεί, δεν το κάνει γιατί δεν είχε τις ψήφους που χρειαζόταν για να είναι υποψήφιος, αλλά γιατί είναι συνεπής συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου. Και μετράει και τις 6.000 υπογραφές εκεί στο μπλοκ που θα υποστηρίξει τη συνέχεια. Έχεις δίκιο, Ανδριάννα, ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Αλλά ήθελε να δείξει πρωτίστως ότι... Εγώ ήθελα αυτό να το κάνουμε πιο εύλεπτο. Να το καταλάβουν όλοι. Ναι, να το κάνουμε πιο εύλεπτο. Είναι από το Ηράκλειο, κύριος Γκεγκέρογλου. Μην ξεχνάτε ότι εκλέγεται στο Ηράκλειο. Και από το Ηράκλειο είναι ο κύριος Ανδρουλάκης. Σωστά. Ισχυρότατος. Δεν το ξεχάσαμε ποτέ, θέλω να σου πω. Σωστό αυτό. Και ήθελα να στείλει και ένα μήνυμα στον κύριο Ανδρουλάκη. Βεβαίως. Ότι δεν αποσύρωμαι γιατί είσαι εσύ, αλλά ορίστε οι υπογραφές, έχω τη δύναμή μου, αλλά το κάνω γιατί θέλω να τώρα, να ρωτήσω κάτι. Μπορευθώ με τον Γιώργο Παπανδρέου. Η Παύλου Χριστίδη θα πάει μέχρι τέλους? Η υποψηφιότητα Γερουλάνου θα πάει μέχρι τέλους? Τι πληροφορία σου? Ο Παύλος ο Χριστίδης μας έστειλε ένα email, νομίζω ότι το πήρατε κι εσείς όλοι, έτσι, που καλούσε να γίνουν υπογραφές, δηλαδή απευθύνεται πρωτίστως στον κατάλογο των μελών, το κοινοποίησε και προς τους δημοσιογράφους. Ο κύριος Χριστίδης φαίνεται ότι για την ώρα παλεύει να μαζέψει τις υπογραφές και παλεύει να μείνει σιγούρα. Θα δούμε μέχρι που θα πάνε όλα αυτά τα πράγματα. Να πω κάτι για τον κύριο Χριστίδη, αν μου επιτρέπει. Δεν θέλω να προδικάσω τίποτα σε αυτό το πράγμα. Ο κύριος Χριστίδης είναι ένα νέο στέλεχος. Mm-hmm. Είναι σωστό. Το νεότερο στέλεχος από όσους βρίσκονται στην κούρσα για την Προεδρία. Δεν έχει να χάσει απολύτως τίποτα. Σωστό. Καταγράφεται ως δύναμη. Μία δύναμη, ως ένας υποψήφιος για την Προεδρία του Κινάλ. Άρα έχει κάθε λόγο να θέλει να παραμείνει όσο θα παραμείνει. Δεν ξέρω τι σκέφτεται να κάνει ο άνθρωπος. Θεωρώ όμως ότι μόνο κέρδος έχει τη συγκεκριμένη στιγμή από την παραμονή του στην κούρσα για την αρχηγία του Κινάλ. Ανδριάννα, θέλεις να προσθέσεις κάτι? Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό το οποίο λέει η Ελένη για τον κύριο Χριστίδη. Εγώ δεν έχω καταλάβει από τις τοποθετήσεις που μέχρι στιγμής έχω ακούσει από τον κύριο Χριστίδη ότι σκοπεύει να φύγει από αυτή την κούρσα. Πραγματικά πιστεύω ότι έχει μόνο να κερδίσει, δηλαδή το έχει δείξει και ο ίδιος. Είπαμε και χθες τα όσα συνέβησαν στη Χαριλάου Τρικούπη, εκεί φαίνεται να ενοχλήθηκε λίγο σε επίπεδο συμπεριφοράς, αν θέλεις, όταν του ζητήθηκε να βιάσει άρον-άρον το γραφείο του. Θα τον δούμε τον κύριο Χριστίδη στη συνέχεια. Δεν θεωρώ ότι θα φύγει. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως και ο κύριος Γερουλάνος ωφελείται.
Και ο κύριος Γερουλάνος προφανώς. Ναι, βέβαια. Ο κύριος Γερουλάνος έχει μια καλή μαγιά. Ο κύριος Γερουλάνος πλασαρίστηκε πολύ καλά και στις δημοτικές εκλογές. Οπότε άρχισε όμως να κάνει ο κύριος Γερουλάνος. Είναι και πολύ κερδισμένος και βάζει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά παρόλα αυτά, ναι, είναι κερδισμένος. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί που μπαίνουν σε αυτό το καμίνι της αναμέτρησης θα έχουν ένα κέρδος στη συνέχεια. Ενισχύουν τη θέση τους και στις εκλογικές τους περιφέρειες και στο εσωκομματικό τοπίο και στους σχετισμούς που θα διαμορφωθούν. Γι' αυτό θεωρώ ότι δεν πρέπει να απαξιώνουμε το γεγονός ότι υπάρχουν πολλοί υποψήφοι. Εγώ και δεν το και στη διαπραγμάτευση. Όχι, δεν το στη διαπραγμάτευση την τελική, Αλφόνσε. Και στη διαπραγμάτευση την τελική. Δηλαδή, όταν θα φτάσει η ώρα, ο καθένας θα πει στον Γιώργο Παπανδρέου, εφόσον περάσει ο Γιώργος Παπανδρέου στο δεύτερο γύρο, τι θα δώσει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί στη συνέχεια όλοι οι υποψήφοι θα θέλουν να πάρουν. Να αποφασίσει η συμμετοχική δημοκρατία και να αποφασίσει και ο κόσμος που θα προσέλθει να ψηφίσει. Εμείς ας μην κάνουμε προβλέψεις. Νομίζω βέβαια ότι, και είμαι σίγουρη θα συμφωνήσετε όλοι, ότι το κίνημα αλλαγής έχει ήδη ένα πάρα πολύ μεγάλο κέρδος από όλη αυτή τη συζήτηση η οποία γίνεται. Γιατί είχε πάρα πολύ καιρό να συζητήσουμε τόσο εκτενέστατα για το κίνημα αλλαγής στους υποψηφίους και τις εκλογές του. Μα μονοπολεί το ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Σαφώς. Θεωρώ ότι από μόνο του αυτό είναι ένα κέρδος το οποίο μπορεί να έχει το κίνημα αλλαγής. Αρκεί βέβαια να ακούσουμε και τις θέσεις. Να δούμε ακριβώς το τι συμβαίνει, το τι έχει να πει ο κάθε υποψήφιος και το μέλλον του κινήματος. Του Πασόκ, του Κινάλ, του κινήματος γενικότερα. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, να ευχαριστήσουμε τον Αλφόνσο που ήταν μαζί μας απόψε. Ανοιχτή πρόσκληση, καθώς η διαδικασία θα βρίσκεται σε εξέλιξη, Αλφόνσε, για να μας δώσεις και το ρεπορτάζ. Λοιπόν, καλό σου βράδυ. Καλή σας συνέχεια. Η Ελένη και η Ανδρία να παραμένουν για να σχολιάσουμε και τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Μήνυμα για την ανάγκη ενίσχυσης των εμβολιασμών έναντι του νέου κορονοϊού έστειλε ο Σωτήρης Τσιόδρας κατά την παρουσίαση μελέτης για τα αντισώματα και την ανοσία των εμβολιασμένων. Την ίδια ώρα, υπό το φόβο αναζωπήρωσης της πανδημίας, έχει σημάνει συναγερμό σε υγειονομικές αρχές και κυβέρνηση με φόντο την έκρηξη των νέων κρουσμάτων, το πάγωμα των εμβολιασμών και την πίεση στα νοσοκομεία. Ξεκάθαρο μήνυμα για την ανάγκη ενίσχυσης των εμβολιασμών έναντι του κορονοϊού έστειλε ο Σωτήρης Τσιόδρας κατά την παρουσίαση μελέτης που είχε εκπονηθεί σε μεγάλα νοσοκομεία της χώρας με επικεφαλής τον ίδιο για τα αντισώματα και την ανοσία των εμβολιασμένων. Σύμφωνα με την έρευνα που έγινε δεκτή για δημοσίευση, τα εμβόλια κατά του κορονοϊού είναι εξαιρετικά ασφαλή και αποδοτικά, μειώνουν και στη χώρα μας κατά πολύ τους θανάτους, τις εισαγωγές και τις διασωληνώσεις. Έχουμε αποφύγει μέχρι τις 11 Οκτωβρίου περίπου 8.400 θανάτους. Πρακτικά, και θα το επαναλάβω με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει πως χωρίς τον εμβολιασμό θα είχαμε περίπου 8.400 παραπάνω θανάτους από αυτούς που έχουμε. Σχετικά με τις ΜΕΘ και τις διασωληνώσεις, τα αντίστοιχα μαθηματικά δεδομένα εκτιμούν πως με τον εμβολιασμό στη χώρα μας έχουμε αποφύγει 5.560 περίπου νοσηλείες ΜΕΘ και 5.530 περίπου διασωληνώσεις. Ο κύριος Τσιόδρας παρουσίασε τα στοιχεία για να καταρρύψει παρερμηνίες των επιστημονικών δεδομένων που οδηγούν σε λαθασμένες αντιλήψεις και άρνηση του εμβολιασμού. Όπως εξήγησε, όσο αυξάνεται η εμβολιαστική κάλυψη, εμφανίζονται κρούσματα και σε εμβολιασμένους. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως τα εμβόλια δεν δουλεύουν και δεν είναι αποτελεσματικά. Την ίδια ώρα, σε φάση αναζωπήρωσης, έρχεται εκ νέου η πανδημία στη χώρα. Οι γιατροί στα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας απευθύνουν για μία ακόμα φορά κραυγή αγωνίας, καθώς η πληρότητα στις ΜΕΘ-COVID προσεγγίζει το 100%. Χτες δώσαμε 8 κλίνες εντατικής, προσθέσαμε δηλαδή άλλες 8 κλίνες εντατικής από τα υπόλοιπα νοσήματα, τα απελευθερώσαμε και το δώσαμε σε COVID ασθενείς και μέσα σε ένα 24ωρο γεμίσαμε. Πήραμε περιστατικά διασωληνωμένα από το ΑΧΕΠΑ που ήταν σε κοινό θάλαμο. Εγώ πήρα από το Παπαγεωργείου, το άλλο μεγάλο νοσοκομείο, 53 χρονών, σε κοινό θάλαμο. Όσο οι εμβολιασμοί παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, οι ασθενείς θα αυξάνονται ανάμεσά τους και πολλοί νέοι, που όπως αποδεικνύεται δεν είναι άτρωτοι από τον ιό. Είναι τραγικό να ξέρεις ότι 130 άνθρωποι περίπου από 18 έως 39 χρονών, άνθρωποι που έχουν 40 και 50 χρόνια προσδόκιμο μπροστά τους,
μερικοί δε και 60 χρόνια προσδόκιμο μπροστά τους, συγκρότεροι, να είναι νεκροί αυτή τη στιγμή. Ονομάζω δολοφόνους όλους αυτούς οι οποίοι σκορπούν αυτά τα fake news. Πρέπει να γίνουν νομικές ενέργειες για, ας το πούμε, πολύ κακουργηματικές πράξεις. Στην Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων συζητείται το ενδεχόμενο να προταθεί στο Υπουργείο Υγείας η λήψη πρόσθετων μέτρων με αυστηροποίηση της χρήσης μάσκας και αύξηση των τεστ σε περιοχές με μεγάλη επιδημιολογική επιβάρυνση. Φέτος το Εθνικό μας Σύστημα Υγείας δεν θα είναι μονοθεματικό. Υπάρχει επιλογή του εμβολίου, άρα όπως έχει δικαίωμα στην κλίνη ΜΕΣ ο κάθε συμπολίτης μας, και ο άρρωστος από το κορονοϊό, έχει και αυτός που έρχεται από τροφιά ατύχημα, ο έμφραγμα κεφαλικό. Τα μέτρα έχουν ανακοινωθεί, είναι αυτά τα μέτρα που λέμε από την αρχή της πανδημίας και ο Δήμαρχος, αυτά τα μέτρα αποστάσεις, μάσκα εκεί που μπορούμε να αποφύγουμε μεγάλους νοσούς. Μάλιστα υπάρχουν ειδικοί που εκφράζουν τον προβληματισμό τους ακόμη και για την διεξαγωγή των παρελάσεων της 28ης Οκτωβρίου. Θα έλεγα να ξανασκεφτεί η κυβέρνηση το θέμα των παρελάσεων. Γιατί θα πω κάτι, οι συνοστισμοί, αν δεν μπορείς να τους διαφυλάξεις με την έννοια να τηρήσεις αποστάσεις, να έχεις διπλές μάσκες και να τα προφυλάξεις να είναι με υγειονομική ασφάλεια αυτή η κανονικότητα που θέλουμε να επαναφέρουμε, τότε συγγνώμη, θα θρηνήσουμε θύματα. Ο έλεγχος είναι να υπάρχουν περιορισμοί. Δηλαδή, ακόμα και αυτούς που την παρακολουθούν, να υπάρχει ένας περιορισμός στους ανθρώπους που θα την παρακολουθήσουν. Ή αυτός που θα την παρακολουθήσει στον ανοιχτό χώρο και θα είναι συνοστισμένος να φοράει μάσκα. Έκκληση για εμβολιασμό απίφθινε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ανακοινώνοντας μια νέα κινητή μονάδα εμβολιασμών στη Νέα Παραλία. Η μόνη λύση που υπάρχει, ό,τι και να με ρωτήσετε, όποτε και να με ρωτήσετε, είναι ο εμβολιασμός. Πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι. Λαβωμένο από τον κορονοϊό, βρίσκεται σχεδόν ολόκληρο το χωριό Επισκοπής στο Δήμο Νάουσας, καθώς το επιδημιολογικό φορτίο στην περιοχή έχει αυξηθεί κατακόρυφα τις τελευταίες ημέρες. Πώς δεν μας ανησυχεί, ο κόσμος φοβάται να βγει έξω. Περισσότερα από 100 άτομα μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί θετικά στον κορονοϊό, ενώ 2 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Νάουσας. Ολόκληρο το χωριό των περίπου 2.000 κατοίκων πλέον έχει μπει σε άτυπη καραμπίνα λόγω της μεγάλης διασποράς του ιού. Φυσικά μας ανησυχεί. Δεν ξέρουμε ποιον καθόμαστε, ποιος είναι. Κόλλησαν πολύ, ε. Όλο το χωριό. Σας ανησυχεί αυτό, σας αγχώνει και για εσάς. Πώς δεν ανησυχεί. Και οι περισσότεροι ανεμβόλιαστοι. Όπως έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστό, αφορμή για την μεγάλη διασπορά του κορονοϊού αποτέλεσε ένας γάμος την Κυριακή 10 Οκτωβρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με άλλες πληροφορίες, η αρχή είχε γίνει λίγες μέρες πριν, όταν σε σχολεία της περιοχής είχαν εντοπιστεί μαθητές θετικοί στον ιό. Το Λέντι έγινε και στις Νύφης την Πέμπτη το βράδυ και μετά τη Στέψη έγινε στο Γαμπρού και από τα δυο τα σόγια. Δεν έγινε γλέντι σε κάποιο κέντρο, έγινε ένα κέρασμα όμως στο σπίτι του Γαμπρού και στο σπίτι της Νύφης. Σε εξωτερικό χώρο, τα σπίτια εδώ έχουν αυλές και κάτι συνέβη εκεί. Αποτέλεσμα λοιπόν, τις τελευταίες ημέρες έχουν αυξηθεί τα κρούσματα, τα ενεργά κρούσματα στο Δήμο Νάουσας. 3.279 νέα κρούσματα κορονοϊού ανακοίνωσε σήμερα ο ΕΟΔΗ και 38 θανάτους, ενώ 351 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, εκ των οποίων οι 311 είναι ανεμβολίαστοι, μερικώς εμβολιασμένοι. Στη γεωγραφία των κρούσματων στην Αττική εντοπίστηκαν 659, στη Θεσσαλονίκη 523, στη Λάρισα 194, στη Μαγνησία 157 και στην Ιμαθία 133. Ο γιατρός, ο κύριος Καπραβέλος, διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, είναι μαζί μας απόψε και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλησπέρα σας, γιατρέ. Καλησπέρα, κυρία Κλήτου. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Τώρα, εσείς μας τα λέγατε βέβαια κάθε φορά που είχαμε τη χαρά να σας φιλοξενούμε σε αυτό το δελτίο, αλλά η αλήθεια είναι ότι πια η κατάσταση στη Βόρειο Ελλάδα και ειδικά στη Θεσσαλονίκη αρχίζει και θυμίζει την περσινή περίοδο μετά τις 26 Οκτωβρίου, όταν φούντωσαν τα κρούσματα. Κυρία Κλήτου, να δούμε ψύχρημα τα πράγματα. Ήταν ένα καταπληκτικό ρεπορτάζ αυτό που παρακολούθησα. Η πίεση αυτή τη στιγμή στο σύστημα υγείας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Υπάρχει μεγάλη μολυσματικότητα και επέκταση της μόλυνσης σε μεγάλη μερίδα ανεμβολίαστων. Επαναλαμβάνω, καμία χώρα στον κόσμο, κανένα σύστημα υγείας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τόσους ανεμβολίαστους ανθρώπους. Mm-hmm. Η πανδημία είναι πανδημία των ανεμβολίαστων. Οι συνθήκες ευνοούν πλέον τη μετάδοση αυτής της μετάλλαξης και να ξέρετε
τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Γιατί έρχεται και η γρήπη από ό,τι μας προειδοποιείτε εσείς οι γιατροί. Ακούστε με, στο Παπα-Νικολάου αυτή τη στιγμή ένα νοσοκομείο αναφοράς νοσηλεύονται 110 ασθενείς, 30 είναι διασωληνωμένοι. Δεν έχουμε καμία κλίνη εντατικής για COVID ασθενείς. Από την άλλη μεριά έχουμε πάρα πολλούς ασθενείς από άλλα νοσήματα που περιμένουν, κυρία Κλήτου. Έχουμε μία 18κλινη μονάδα δωρεά, αυτή η γνωστή περιβόητη μονάδα που ακόμα δεν μπορούμε να τη λειτουργήσουμε. 9 μόνο μπορούμε. Περιμένουμε βοήθεια με την συμπαράσταση των συναδέλφων μου από την Αθήνα για να λειτουργήσουμε και τις υπόλοιπες κλίνες. 9 μόνο μπορούμε να λειτουργήσουμε. Κοιτάξτε, η ισορροπία είναι η ισορροπία του τρόμου. Υπάρχουν κι άλλοι ασθενείς αυτή τη στιγμή που χρειάζονται τη βοήθειά μας. Με ποια περίοδο θα τη συγκρίνατε στη ΜΕΘ αυτή που ζείτε τώρα? Από την αρχή της πανδημίας δηλαδή. Λέτε ότι και τώρα είναι γεμάτη. Με ποια άλλη περίοδο θα συγκρίνατε αυτή την κατάσταση που ζείτε τώρα? Κυρία Καλογεροπούλου, μπορούμε να τη συγκρίνουμε με πριν από το Νοέμβριο περίοδο. Να. Είναι η αρχή του Νοεμβρίου, του εφιαλτικού Νοεμβρίου για τη Θεσσαλονίκη, όπου μετά τις παρελάσεις τη γιορτινή ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης πέρυσι, χωρίς να έχουμε εμβόλια, ήταν η έναρξη ενός εφιάλτη μπροστά μας. Για φέτος σας ανησυχεί, όχι στο ίδιο το πλαίσιο του περσινό, αλλά σας ανησυχεί, γιατρέ, ενδεχομένως το τι θα γίνει στην Θεσσαλονίκη μετά? Να σας πω, από τη στιγμή που τα επιδημιολογικά δεδομένα είναι τόσο βαριά, εγώ θα μιλήσω μόνο από τη μεριά του υγειονομικού. Πίεση είναι αφόρητη στο σύστημα υγείας αυτή τη στιγμή, μία συνήθιστη πίεση για την περίοδο που διανύουμε. Εάν δημιουργήσουμε συνθήκες υπερμετάδοσης και ευνοϊκών συνθήκων για τον ιό, θα ζήσουμε τραγικές στιγμές. Άρα, επομένως, είναι κρίσιμη η περίοδος που διανύουμε. Δεν είναι μόνο το τωρινό που το βγάζουμε πέρα με μεγάλη δυσκολία. Είναι και το αύριο, αυτό που μας απασχολεί. Και το είπαμε στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας που μας επισκέφτηκε. Σύσσωμη η επιστημονική κοινότητα του Παπα-Νικολάου έκρωσε τον κόδωνα του κινδύνου. Είναι μεγάλη πίεση που δεχόμαστε. Δεν μπορούμε άλλο. Είναι η εξωθένωση του προσωπικού, είναι ο μεγάλος αριθμός των ανθρώπων που υποφέρουν αυτή τη στιγμή. Πρέπει να προσέξουμε ώστε να μην βιώσουμε άλλο ένα Νοέμβρη. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Τώρα θα κάνω βέβαια υπέρβαση των ορίων. Δεν θα είναι αμιγώς ιατρικό αυτό που θα σας ρωτήσω. Δεν είναι της αρμοδιότητάς σας, αλλά είστε ένας πολίτης που ζει και κινείται σε ένα συγκεκριμένο χώρο και άρα εκεί έχετε καλύτερη αντίληψη από εμάς που είμαστε εδώ στην Αθήνα. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τη Βόρειο Ελλάδα και έχει τόσο ισχυρό αντιεμβολιαστικό ρεύμα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας? Γιατί άκουγα νωρίτερα και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ξανθόπουλο, στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, που έλεγε ότι στη Δράμα επίσης είναι τραγική κατάσταση και στα νοσοκομεία και είναι μια ανάλογη με αυτή που περιγράψατε μόλις τώρα. Και επίσης η Δράμα έχει ένα πολύ εκτεταμένο αντιεμβολιαστικό ρεύμα, δηλαδή είναι ίσως κάτω από το 50% οι εμβολιασμένοι. Τι είναι αυτό που δημιουργεί τις κοινωνικές συνθήκες της άρνησης στο εμβόλιο, κύριε Καπραβέλε? Κυρία Κλήτου, πραγματικά είναι θέμα άλλων ειδικοτήτων. Ναι, το ξέρω, απλώς να κατανοήσω, σαν πολίτη θέλω να σας ρωτήσω. Ναι, να σας πω, αδυνατό να κατανοήσω τη μεγάλη αντίδραση που βλέπω αυτή τη στιγμή σε τους συμπολίτες μου στη Βόρειο Ελλάδα, οι οποίοι υποφέρουν πραγματικά και αρνούνται να συμμορφωθούν. Είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης, κυρία Κλήτου, που υπάρχει απέναντι στο σύστημα, απέναντι στην κυβέρνηση, απέναντι στην κάθε κυβέρνηση. Συγγνώμη, απέναντι στους επιστήμονες. Μιλάμε για έλλειψη εμπιστοσύνης. Είναι μια συντηρητική αντιμετώπιση ενός θέματος, το οποίο δεν έχει πολιτική χρειά, κυρία Κλήτου. Είναι επιστημονικό θέμα και βλέπω πραγματικά. Δεν είναι μόνο, έρχονται με άποψη στο νοσοκομείο. Δηλαδή αυτοί που έρχονται στο νοσοκομείο μας αρνούνται την ύπαρξη
του κορονοϊού, αρνούνται την πραγματικότητα, δεν θέλουν να πιστέψουν ότι, ξέρετε, έχουμε ένα κίνδυνο, γιατί δεν έχουν εμπιστοσύνη. Αυτό είναι ένα διαχρονικό ζήτημα. Πρέπει πραγματικά, χρειάζεται κοινωνική ανάλυση, πρέπει όλοι οι θεσμοί, η τοπική αυτοδιοίκηση, η εκκλησία, θέλει να βάλει περισσότερο, λέτε, έτσι, περισσότερη να προσπάθεια πάνω για να πείσει αυτούς τους ανθρώπους, όμως ξεφεύγει. Κύριε Καπραβέλα, θέλει να σας ρωτήσει κάτι η Αντριάννα Ιζαρακέλη. Δεν ξέρω που αν ακούω, Skype, ναι, και, αν ακούω, Μελίνα. Ναι, εγώ διερωτώμαι για το εξής. Διάβαζα σήμερα για αυτή την τραγική περίπτωση του ανθρώπου ο οποίος έχασε τη ζωή του, που πήγε στο νοσοκομείο. Ναι. Που πήγε στο νοσοκομείο λέγοντας ότι φέρτε μου να υπογράψω χαρτί, αν γίνει το οτιδήποτε, εγώ δεν θέλω να με διασωληνώσετε. Εγώ πραγματικά, και το ρωτώ από την εμπειρία σας, γιατί εσείς είστε κάθε μέρα στο νοσοκομείο, δεν είμαστε εμείς, δεν μπορώ να φανταστώ εκείνη την ώρα τους γιατρούς πώς αντιδρούν σε μια τέτοια κατάσταση. Και διερωτώ με πραγματικά πόσες τέτοιες καταστάσεις έχετε κληθεί να αντιμετωπίσετε, κύριε Καπραβέλη. Κυρία Ζαρακέλη, έχω πάρα πολλές περιπτώσεις, πραγματικά και εγώ προσωπικά. Δηλαδή έρχονται στο νοσοκομείο μας συμπολίτες, να σας πω, ναι, οι οποίοι αρνούνται την πραγματικότητα. Είναι τόση η παραπληροφόρηση που έχουν, που μου λένε ότι ψέματα λέτε, αυτοί που κινδυνεύουν είναι οι εμβολιασμένοι και απλά ο ιός απλά χαϊδεύει. Δεν υπάρχει η πραγματικότητα αυτή και δεν θα θέλαμε να οδηγηθούμε σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι πολύ μεγάλη παραπληροφόρηση. Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Οι ίδιοι άνθρωποι, αν δεν είχαν κορονοϊό και είχαν υποστεί ένα καρδιακό επεισόδιο που θα χρειαζόταν να νοσηλευτούν σε εντατική και ενδεχομένως να διασωληνωθούν, θα αρνιόντουσαν τη θεραπεία? Προφανώς όχι. Κυρία Κλήτου, 40 χρόνια είμαι στο σύστημα υγείας. Εμείς στην εντατική μας βλέπουν σαν θεούς. Ναι, είναι πρώτη φορά τέτοια εκτεταμένη αμφισβήτηση. Ό,τι και να τους λέγαμε πραγματικά, και πολλές φορές, ξέρετε, η πραγματικότητα για μας, ένα και ένα στην ιατρική δεν κάνουν δύο. Mm-hmm. Δεν τα ξέρουμε όλα. Όμως ο σεβασμός απέναντι σε εμάς ήταν απεριόριστος. Η συμβουλή μας ήταν νόμος για αυτούς. Και όμως τώρα βλέπουμε μία αντίδραση τρομακτική. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι και σε εμάς, στο νοσοκομείο μας, που αρνούνται να πάρουν το νεκρό, θεωρώντας ότι πρέπει να γίνει νεκροψία και νεκροτομή για να δουν από τι πέθανε. Ένας ασθενής που με την τεχνολογία που έχουμε, με τις αξονικές, τις μαγνητικές, βλέπουμε ποιο είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Κι όμως η άρνηση της πραγματικότητας είναι φοβερή. Δηλαδή βλέπω κάτι που ξεπερνάει την ιατρική και τους γιατρούς. Είναι θέμα εμπιστοσύνης στο κράτος, στους θεσμούς που υπάρχει έντονο στη Βόρεια Ελλάδα και ευθύνονται και η τοπική αυτοδιοίκηση και η εκκλησία και οι διάφοροι θεσμοί για όλη αυτή την κατάσταση. Μα εδώ βλέπουμε ότι η εκκλησία, η επίσημη εκκλησία τουλάχιστον, οι Μητροπολίτες κλπ. Ακολουθούν τη γραμμή έτσι όπως καθορίστηκε από την Ιερά Σύνοδο υπέρ του εμβολιασμού και υπάρχει απήθεια από τους ιερωμένους, από τους ιερείς μας. Κυρία Κλήτου, μα τι λέτε, η επίσημη εκκλησία πραγματικά παίζει ένα θετικότατο ρόλο. Ναι, ακριβώς. Όμως, αλλά υπάρχουν από κάτω κληρικοί οι οποίοι αρνούνται την ηγεσία, τη φυσική τους ηγεσία. Κλήτου, μα έχω παράδειγμα ανθρώπου, πίστεψέ με, είναι αυτή τη στιγμή ο ίδιος κινδυνεύει η ζωή του, ο πατέρας του είναι στο νοσοκομείο, είναι όλοι ιερωμένοι και αρνούνται την ύπαρξη του κορονοϊού. Άρα δηλαδή, τώρα έτσι όπως τα λέτε κύριε Καπραβέλε, τα πράγματα με μαθηματική ακρίβεια οδηγούνται σε δυσάρεστες καταστάσεις. Δηλαδή έχουμε αυτό, ένα νέο δηλαδή, κύμα. Δηλαδή το επόμενο δίμηνο, πού θα φτάσει η κατάσταση, πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς? Κυρία Καλογεροπούλου, είναι τόσο το μεγάλο το ποσοστό των ανεμβολίαστων στη Βόρεια Ελλάδα, που πραγματικά κανένα σύστημα υγείας δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει τη στιγμή που έχουμε ένα υπερμεταδοτικό, μολυσματικό και θανατηφόρο ιό. Πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την πολιτεία. Είναι και η Δελτα Πλάς. Γι' αυτό και βλέπετε εμείς
που εμείς συμβουλές δίνουμε, να επιμένουμε στην επέκταση της υποχρεωτικότητας στις ανθρώπινες δραστηριότητες, ακριβώς για ένα μέτρο πίεσης των ανθρώπων να σκεφτούν, να ξανασκεφτούν, και την τοπική αυτοδιοίκηση να σηκώσει μανίκια, την εκκλησία να σηκώσει μανίκια, το πανεπιστήμιο να σηκώσει μανίκια, γιατί αλλιώς θα έχουμε τραγικές επιπτώσεις. Τώρα, Αντριάννα, με συγχωρείς, θέλω να σε ρωτήσω κάτι από το ρεπορτάζ. Γιατί ο κύριος Καπραβέλλος μας τα είπε όλα. Στην κυβέρνηση τώρα εξετάζουν το ενδεχόμενο να κάνουν ένα νέο κύκλο, να γίνει υποχρεωτικό και σε άλλες ομάδες του πληθυσμού ή κοινωνικές ή ομάδες εργαζομένων το εμβόλιο να γίνει υποχρεωτικό? Όχι προς το παρόν. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε προς το παρόν. Περιμένουμε βέβαια να ακούσουμε και το νέο πλαίσιο μέτρων, το οποίο θα έρθει από το Υπουργείο Υγείας, τη συνολική ανακοίνωση. Αυτό όμως το οποίο γνωρίζουμε και το έχουν και έχει υποθεί, το έχουμε ακούσει ήδη και από τα στόματα και υπουργών και βουλευτών, ότι αυτό το οποίο εξετάζεται από την κυβέρνηση στην παρούσα χρονική συγκυρία δεν είναι το μέτρο της επέκτασης της υποχρεωτικότητας. Εγώ δεν σου κρύβω. Ναι, έχει υποθεί αρκετές φορές. Εγώ δεν σου κρύβω τη σημερινή εμφάνιση υπό το νέο κύμα το οποίο μας προειδοποιούν ότι είναι πρώτον βιλών. Δεν νομίζω ότι θα επιστρέψει η κυβέρνηση σε αυτό το μέτρο. Είναι και πολιτική λόγη κυρίως. Ναι, είναι και θέμα πολιτικών λόγων. Αλλά έλεγα για την σημερινή εμφάνιση του κύριου Τσιόδρα. Η σημερινή εμφάνιση του κ. Τσιόδρα, ή μάλλον θεωρήθηκε από την κυβέρνηση, πως στην παρούσα χρονική συγκυρία και έτσι όπως είναι τα πράγματα, θα συνεχίσουν με την πειθό, δηλαδή με την πολύ μεγάλη προσπάθεια η οποία γίνονται να πειθούν οι ανεμβολίαστοι να προχωρήσουν στον εμβολιασμό. Και γι' αυτό επιστρατεύτηκε τη λέξη σε εισαγωγικά και ο κ. Τσιόδρας, ένα πρόσωπο το οποίο σημάδευσε την αρχή αυτή τη πανδημία. Έχει προειδοποιήσει ότι θα με βλέπετε αυτή, όταν τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Είναι άρα σκούρα, να μην εύχεστε να με δείτε. Ακριβώς. Εγώ έχω ένα ερώτημα από μια είδηση η οποία μου προκάλεσε πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Η είδηση αυτή έρχεται από τη Ρωσία και είναι ο τρόπος αντιμετώπισης των νέων κρουσμάτων κορονοϊού, καθώς στη Ρωσία ήδη οι θάνατοι έχουν ανέβει πραγματικά πάρα πολύ. Ο τρόπος λοιπόν, η απόφαση την οποία έλαβε η ρωσική κυβέρνηση είναι το να βάλει σε καραντίνα όλους τους ανεμβολίαστους ηλικίας 60 και άνω. Είναι μια πολύ σκληρή απόφαση. Σαφέστατα, δεν είμαστε εκεί, δεν είμαστε καν στην αρχή μιας τέτοιας απόφασης. Εδώ δεν συζητάμε το θέμα της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού σε άλλες κοινωνικές ομάδες. Και δεν είμαστε στη Ρωσία. Και δεν είμαστε στη Ρωσία. Έχεις απόλυτο δίκιο, Λένη. Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καπραβέλλο. Ναι, κύριε Καπραβέλλο. Και η Ιταλία στο ίδιο μήκος κύματος κινείται. Πιστέψτε με, το πράσινο πάσο είναι ακριβώς αυτό που λέτε. Δηλαδή, η Ιταλία που έχει αυτή τη στιγμή 60 εκατομμύρια πληθυσμό και 16 νεκρούς, τη στιγμή που εμείς με 10 εκατομμύρια έχουμε 40 νεκρούς, η Ιταλία παίρνει μέτρα με το πράσινο πάσο, δηλαδή επεκτείνει την υποχρεωτικότητα σε πολλές δραστηριότητες ανθρώπινες. Δηλαδή, παρεμποδίζοντας τους ανεμβολίαστους να μετέχουν σε συλλογικές εκδηλώσεις. Εδώ, και κύριε Καπραβέλλε, όμως τα ισοπεδώνουμε όλα. Εδώ ένας εμείς με ένα πιστοποιητικό εκεί βάζει μέσα 5. Έτσι είναι, κύριε Ακλήτου. Δεν υπάρχει εποπτικός. Εντάξει, έχεις δίκιο. Τι να κάνουμε τώρα, είμαστε και λίγο αντίσταση. Λοιπόν, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Καπραβέλλο και την Ανδριάννα Ζαρακέλη και την Ελένη Καλογεροπούλου. Καλό σας βράδυ, προχωρούμε, κύριες και κύριοι. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Η Τριμερή Σύνοδος Ελλάδος-Αιγύπτου-Κύπρου με την κοινή διακήρυξη εις βάρος της τουρκικής παραβατικότητας αλλά και το νέο χαστούκι από την έκθεση της Κομισιόν που προειδοποιεί με κυρώσεις έχουν προκαλέσει την οργή της Άγκυρας που κάνει λόγο για εχθρικές πολιτικές και μεροληπτική στάση. Νέο μήνυμα σε Τουρκία και Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ στο τετ-α-τετ που είχαν με τον Νίκο Αναστασιάδη ξεκαθάρισαν ότι για τον Κυπριακό μονόδρομο αποτελούν οι αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών.
Η κοινή διακήρυξη της τριμερούς Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου με το μήνυμα η Άγκυρα να απέχει από προκλήσεις και μονομερείς ενέργειες προκάλεσε οργισμένη τουρκική αντίδραση, με το Υπουργείο Εξωτερικών της γείτονος να κάνει λόγο για εχθρική πολιτική από Αθήνα και Λευκοσία με μαξιμαλιστικές και παράνομες αξιώσεις. Όλες οι κινήσεις της ελληνικής πλευράς σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά είναι κινήσεις που εδράζονται στο διεθνές δίκαιο, είναι σύμφωνες με τα ψηφίσματα και τις αποφάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και πάντοτε η στάση αυτή της χώρας αναγνωρίζεται. Στην ετήσια έκθεσή της για τις προσένταξη χώρες, η Κομισιόν προειδοποιεί την Τουρκία να σταματήσει τις προκλήσεις και μονομερείς ενέργειες που βλάπτουν τις σχέσεις καλής γειτονίας, ξεκαθαρίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα και τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της, προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της και των κρατών μελών της. Παράλληλα, εντοπίζει σοβαρές ελλείψεις στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών της Τουρκίας. Για μεροληπτική και άδικη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Τουρκία, έκανε λόγο το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι μια μεγάλη νευρικότητα της Τουρκίας που εγώ την αποδίδω στη συμφωνία με τη Γαλλία, σε αυτό που έγινε με την Αμερική, στις επιθέσεις οποίες δέχεται, αυτό που έγινε με τον Καβάλα, τον επιχειρηματία και ανθρωπιστή. Η Τουρκία έχει νευρικότητα, αλλά αυτά που παθαίνει είναι συνέπειες των δικών της πράξεων. Δεν είναι νευρικότητα, είναι αδυναμία. Τους ενόχλησε η αμυντική συμφωνία με την Αμερική πριν καν εφαρμοστεί. Τι τους ενόχλησε, που αμερικανικά στρατεύματα για να πάνε στην άσκηση στη Ρουμανία είναι στον Εύρο. Αυτά τους ενοχλούν. Μιλώντας με τον οικονομολόγο Τζέφρι Σάξ στο πλαίσιο συνεδρίου της Καθημερινής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στα ενεργειακά, μίλησε για τις τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. One of the ideas that has been proposed by Italy but also by Greece is to contemplate this idea of being able to purchase gas at the European level, create some sort of monopsony that will have increasing purchasing power over the big gas suppliers. But another important component, which is of course also very relevant to the geopolitics of the region, is how do we diversify our gas supplies. So what is happening in the Eastern Mediterranean is particularly relevant for Europe, and it is relevant not just because Europe needs to stand by two member states whose sovereign rights are being violated by Turkey. It is also relevant because the Eastern Mediterranean, we're talking about Cyprus, Israel, Egypt should be a new source of gas for the European Union. Στο τετατέτ που είχε με τον Νίκο Αναστασιάδη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών αποτελούν μονόδρομο για λύση του Κυπριακού. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή καμία λύση δύο κρατών και ότι δεν μπορούμε να αποκλίνουμε από την ουσία του πλαισίου όπως αυτό έχει προσδιοριστεί από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προαπαιτούμενα για να αρχίσει ένας γόνιμος διάλογος είναι και αδιανόητα και απαράδεκτα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε στον Νίκο Αναστασιάδη ότι η ελληνική στήριξη είναι αμέριστη και υπάρχει πάντοτε δυνατότητα, όπως έγινε και στο πρόσφατο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών, να ηγείρουμε την τουρκική προκλητικότητα, ειδικά όταν αυτή αφορά και έργα ενεργειακά τα οποία χρηματοδοτούνται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και έρευνες οι οποίες διεξάγονται από ευρωπαϊκά πλοία. Μετά από την μετοπική σύγκρουση με τον Πρωθυπουργό στη Βουλή, ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Α, συνέχισε τη σκληρή κριτική του για τη διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση, εκφράζοντας την ανησυχία του για το γεγονός ότι χάνεται ένα χωριό κάθε εβδομάδα. Πειρά εξαπέλυσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την εξεταστική που έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ και την αντιμετώπιση του κύματος ακρίβειας, ενώ χαρακτήρισε τεροβαρή την ελληνογαλλική συμφωνία. Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν αντιμετωπίζει το κύμα ακρίβειας και αρνείται ουσιαστική αύξηση του κατώτατου μισθού προκειμένου να μην δυσαρεστήσει κάποιους. Και το ερώτημά μου είναι γιατί εμένει η κυβέρνηση σε αυτή τη λογική. Η απάντησή μου είναι απλή. Διότι δεν θέλει να δυσαρεστήσει κάποιους εργοδότες. Διότι είναι μια κυβέρνηση αιμονική στο να εξυπηρετεί συμφέροντα, αλλά όχι το συμφέρον των πολλών. Η κυβέρνηση δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έρχεται και πού βρισκόμαστε. Μία στις τρεις οικογένειες δεν έχει να βγάλει το μήνα. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης εξέφρασε ανησυχία για την εξάπλωση της πανδημίας, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ότι εκπέμπει μηνύματα χαλαρότητας. Και ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να καταλάβει ότι έχει ευθύνη. Κυβερνάει δύο χρόνια τον τόπο. Δεν μπορεί να υπάρχουν 11 εκατομμύρια ατομικές ευθύνες για την πανδημία
και να μην υπάρχει μονάχα η ευθύνη του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσίπρας άσκησε κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στάση του απέναντι στην εξεταστική που έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ περί χειραγώγησης μέσων ενημέρωσης με δημόσιο χρήμα. Έρχεται στη Βουλή και λέει να φτιάξουμε μια άλλη διατύπωση. Διότι η συγκεκριμένη διατύπωση δίνει εντολή στην Επιτροπή τι θα ερευνήσει. Και παρά το γεγονός ότι έχει πλειοψηφία στην Επιτροπή, δεν το αντέχει και γι' αυτό θέλει άλλη διατύπωση, η οποία θα είναι ουδέτερη. Και έτσι όμως κάνει κάτι ακόμα χειρότερο. Παραβιάζει το Σύνταγμα. Μιλώντας για την Ελληνογαλλική Συμφωνία, τη χαρακτήρισε ετεροβαρή. Λίγες μέρες μετά έρθει ακριβώς αντίθετη. Η προχθεσινή διαβεβαίωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Γαλλίας ότι η συμφωνία αυτή δεν περιλαμβάνει την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Εμείς λοιπόν την αμυντική συμφωνία θα τη διεκδικήσουμε να την κάνουμε καλύτερη. Έλληνες στρατιώτες να πολεμήσουν τζιχαντιστές στο Σαχέλ δεν θα στείλουμε. Για το ενδεχόμενο να προσφύγει στις κάλπες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο κ. Τσίπρας είπε ότι ένας πρωθυπουργός κάνει εκλογές είτε γιατί είναι απόλυτα βέβαιος ότι θα κερδίσει, είτε γιατί βλέπει την κατάρρευσή του να έρχεται. Και όσο περνά ο καιρός, πλησιάζουμε ολοταχώς στο δεύτερο, όπως ανέφερε. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στην ιστοσελίδα του σταθμού μας, blueskytv.gr. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.